Στον αντίποδα του Παντελή Παντελίδη υπάρχει ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο οποίος εύκολα θα μπορούσε να είναι ποντιακής καταγωγής, αλλά είναι Κύπριος. Τι υποκρισία! Και δεν ξέρω αν το θυμάστε, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είχε μακριά μαλλιά και τα κούρεψε. Το οποίο προσωπικά το βρίσκω τρομερά υπεροπτικό. Και να το πούμε βασικά ότι τα τραγούδια του Αλκίνου Ιωαννίδη προπαγανδίζουν τη χρήση ναρκωτικών. Έτσι, ξεκάθαρα. Ο προσκυνητής. Το ξέρετε? Ωραία. Τι λέει? Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ. Ένα συγκεκριμένο δέντρο το κάνει αυτό, έτσι. Αν και υπάρχει βέβαια ένα ολόκληρο μουσικό είδος που είναι η τομή αυτών των δύο, ξέρετε, των ναρκωτικών και της μουσικής, και είναι η ρέγγε. Διαφωνεί κανείς? Όχι. Προφανώς, η ρέγγε είναι φτιαγμένη, είναι μουσική φτιαγμένη από αυτούς που ξέρουν και απευθύνεται σε αυτούς που ξέρουν. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι η λιγότερο απαιτητική τεχνικά μουσική στον πλανήτη. Δηλαδή μπορείς να παίξεις ρέγγε σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είσαι. Δεν έχει καμία σημασία, όλα τα τραγούδια γίνονται ρέγγε. Όλα. Για παράδειγμα, ας πούμε, το τραγούδι των γενεθλίων. Υπάρχει κάποιος που έχει γενέθλια σήμερα εδώ? Εδώ θα ήτανε. Υπάρχει κάποιος που θέλει να του τραγουδήσουμε γενέθλια? Εγώ σε ένα τέταρτο. Ποιος, πες μου, πώς σε λένε? Εσύ σε ένα τέταρτο. Εσύ σε ένα τέταρτο. Έλα, παιδιά, έχουμε winner. Λοιπόν, θα τραγουδήσουμε όλοι γενέθλια, χαρούμενα γενέθλια, το τραγούδι των γενεθλίων για τη φίλη μου τη Χαρά. Ωραία, το ξέρετε το τραγούδι? Ναι. Να το πάμε μαζί με το τρία. Ένα, δύο, τρία. Να ζήσεις Χαρά. Να σας πω, ξέρετε τι σημαίνει όλοι μαζί εδώ? Ωραία, πάμε όλοι μαζί με το τρία. Ένα, δύο, τρία. Να ζήσεις Χαρά και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός. Και στα 100. Και στα 100 να έρχεσαι να βλέπεις τέτοιες μπουρδες. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, ακόμα και αυτό το τραγούδι, στην Τζαμάικα, είναι πανεύκολο να γίνει ρέγγε. Είναι δε... Να ζήσεις χαρά και χρόνια πολλά.